στο σχέδιο νόμου διαπιστώνεται η λύση της σύμβασης του ελληνικού δημοσίου με τον ΟΑΣΤ, δυνάμει της παραγράφου Δέλτα 3 του άρθρου Β του κανονισμού 1370 του 7. Δηλαδή, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού, η ανώτατη διάρκεια ισχύως της σύμβασης του 2001 έχει παρέλθει. Προβλέπεται 15 ετία. Η δε παράταση της σύμβασης με την 11/1 του 2008 τροποποιητική σύμβαση που κυρώθηκε με τον νόμο 3652 του 8 είναι αόριστη και αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις του κανονισμού. Δεύτερο, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως όλη η περιουσία του ΟΑΣΤ στο ελληνικό δημόσιο, δυνάμει του άθρου που προβλέπεται στη σύμβαση της 34 του 2001 οικονομικής συμφωνίας. Η περιουσία παραμένει στην κατοχή του ΟΑΣΤ για τους σκοπούς της προσωρινής ανάθεσης σε αυτόν του συγκοινωνιακού έργου, δηλαδή μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου του 2019. Σύμφωνα με το άθρο 106 και 5 του Συντάγματος, ο ΟΑΣΤ αποκτά δημόσιο χαρακτήρα, δηλαδή αποιδιωτικοποιείται από ένα κρατικοδίαιτο μονοπόλιο 60 χρόνων. Στο σχέδιο νόμου προβλέπονται και ρυθμίζονται οι διαδικασίες αποτίμησης επιχείρησης και ρυθμίζεται και η διαδικασία εκαθάρισης του ΟΑΣΤ. Διασφαλίζονται πλήρως όλες οι θέσεις εργασίας τόσο του προσωπικού του ΟΑΣΤ όσο και του προσωπικού του ΣΑΣΤ, το οποίο μεταφέρονται στους δύο νέους φορείς. Κατοχυρώνεται ο ουσιαστικός πλέον ρόλος και συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και της κοινωνίας της πόλης.